Αν και ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός στην Τούμπα χθες, είναι αυτό που λέει ο λαός, ήταν στραβό το κλίμα, το όφαγε και ο Γάιδαρος, καθώς από ένα ρολό ταμιακής μηχανής φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο ταμείο. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει τελικά η αθλητική δικαιοσύνη. Πάντως βλέπουμε εδώ στη στιγμή που το ρολό αυτό χτυπάει τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Όσκαρ Γκαρθία, στην Τούμπα, πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Εδώ είναι η άσεμνη χειρονομία καταδικαστέως, κατακριτέως. Και αυτή του Μυραλάς τώρα, τι αψυχολόγητο πράγμα σε τέτοιο εκρηκτικό κλίμα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, που η παραμικρή αντίδραση μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρά, βαρύτατα επεισόδια, να κάνει τέτοια χειρονομία. Είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήγε με τη μύγα. Ναι, πήγε. Γεγονός είναι αυτό. Να σου πω κάτι, όλοι με τη μύγα πήγαινε. Πήγε με το, ζωνάρι του λιμένου. Από εκεί και πέρα. Τα έχουν ξαναδεί όμως όλοι. Ό,τι είχαμε πει. Ό,τι είχαμε πει και στην περίπτωση πριν από περίπου ένα χρόνο, 17 Μαΐου, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, όπου και εκεί ένα κουτάκι μισοάδιο χτύπησε τον Βλάντα Νίβιτς, κατέληξε στο νοσοκομείο και ο δικέφαλος και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε. Από εκεί έχω την εντύπωση ξεκίνησε η κατρακύλα του Παναθηναϊκού. Με μείον 3 βαθμούς και από το επόμενο πρωτάθλημα άλλους μείον 2. Και πάει λέγοντας. Τότε είχε κρυθεί ένοχος. Υπάρχει υπερασπιστική γραμμή από την πλευρά του ΠΑΟΚ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ρολό με το χαρτάκι της ταμιακής είχε ανοίξει και δεν ήταν τόσο βαρύ όσο είναι κλειστό. Και ότι ήταν μέρος του τελετουργικού. Παίζουμε με ψήλου στάχυρα εδώ πέρα. Ψάχνουμε ψήλου στάχυρα. Σωστά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αφενός το τελετουργικό είχε τελειώσει. Ήταν στα τελειώματα. Δευτερευόντως, κάποιος που θέλει να πετάξει ένα τέτοιο χαρτάκι, το έχουμε δει σε πολλά γήπεδα, ειδικά στην Αργεντινή και στη Βραζιλία, το πετάει προς τα πάνω. Για να ανοίξει και να κατέβει. Δεν το πετάει σαν φωτοβολίδα σημαδεύοντας. Λοιπόν, κοίταξε, το πέταξε, κακώς το πέταξε, κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα παικτών, προπονητών, παραγόντων, όλων όσων βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και όλων των εργαζόμενων, φωτογράφει ένα σωρό κόσμος μέσα. Από εκεί και πέρα όμως και η αντίδραση, δεν ξέρω τώρα αυτό το πέφτω να πεθάνω. Εντάξει, συμβαίνει αυτό πάντα. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή να βγαίνει Όσκαρ Γκαρθία. Θα σου πω γιατί όπως είχε πάρει και ο Ίβιτς, προκαλείς περισσότερο. Χρόνο, ναι, όταν βγαίνεις μπαταρισμένος, να μπεις μέσα στο ασθενοφόρο. Εδώ μιλάμε. Ναι. Μη σας κάνει εντύπωση, γιατί αυτό είναι το κλίμα που καλλιεργούν οι παράγοντες. Μπράβο. Αυτή η πολεμική. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό το λέω. Αν υπήρχε μια συνεργασία των παραγόντων για το τηλεοπτικό και αγωνιστικό θέαμα και να συνέβαινε αυτό, θα λέγαμε πάμε παρακάτω γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το άθλημα. Να προστατεύσουμε αυτό το προϊόν που κάθισαν χιλιάδες, εκατομμύρια τηλεθεατές χθες να το παρακολουθήσουν και χιλιάδες μέσα στο γήπεδο για να δουν ένα παιχνίδι. Γιατί δεν είναι όλοι ανεγκέφαλοι, υπάρχουν όμως οι ανεγκέφαλοι, τους οποίους στρέφουν οι παράγοντες με όλη αυτή την πολεμική. Γιατί για πόλεμο μιλάμε τώρα. Και πάνε στον πόλεμο με όλα τα όπλα. Ακόμα και να κερδίσουν ένα παιχνίδι και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Και δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Οι περισσότεροι. Είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει πονόμετρο. Δεν μπορούμε σωστά, να πάρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έπεσε αντικείμενο. Χαίρετε. Κλείνει το φύλλο αγώνα και από εκεί πέρα ο αθλητικός δικαστής σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά λέμε για τη συμπεριφορά μετά από αυτό. Όπως έγινε με τον Ίβιτς, όπως ενδεχομένως θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί να πέσει το οτιδήποτε. Το πώς, το γιατί, το αν έπαιξε θέατρο ο άλλος ή δεν έπαιξε. Εγώ δεν λέω ότι έπαιξε θέατρο. Δεύτερη. Αλλά το θέμα είναι πώς μετά. Η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή του ποδοσφαίρου, μπορεί να κατευνάσει τα πνεύματα, να τα ηρεμήσει ή αντιθέτως να προκαλέσει περισσότερη αντίδραση. Δεν υπάρχουν πια και πολλά παιχνίδια που θα θες να ευχαριστηθείς. Ντέρμπι, όλα βέβαια, αυτά. Από την άλλη πλευρά, αλλά έπρεπε να έχει διασφαλιστεί η ηρεμία στο γήπεδο. Κοίταξε, δηλαδή, εγώ, πηγαίνει μια ομάδα εκτός έδρας να παίξει ένα παιχνίδι. Εγώ πάντως την εικόνα που είχα είναι ότι οι παράγοντες του ΠΑΟΚ κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα συμφωνήσω. Ώστε να είναι μέσα στο γήπεδο, δεν ήταν η τούμπα που έχουν συνηθίσει ούτε πάρα πολύ. Ούτε πυρσούς, ούτε φωτοβολίδες είδαμε. Δεν είδαμε. Ναι, προσπάθησαν πάρα πολύ. Όσο είδαμε. Οι παράγοντες του ΠΑΟΚ ήταν. Ο Ολυμπιακός βέβαια μιλάει και για κάποια γεγονότα στα αποδυτήρια. Μετά όμως το συνέβαινε. Μετά την ιστορία αυτή. Πάντως το θέμα είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια των παραγόντων του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη και των συνεργατών του, να υπάρξει καλό κλίμα
στο γήπεδο, το κράτσα να φαίνεται ότι ακόμα και ένας μπορεί να καταστρέψει τη γιορτή. Ακόμα και ένας. Υπάρχουν και γεγονότα, μέσα στη λογική, υπάρχουν γεγονότα πέριξ του αγωνιστικού χώρου, θα πρέπει να πούμε. Γιατί έγινε χρήση χημικών. Ο κόσμος μετά, αφού απίβδησε μετά από τόσες ώρες, με μία μισή, δύο ώρες μετά το τέλος παιχνιδι, μετά το κλείσιμο, εν πάση περιπτώσει, το τελείωμα των όποιων ελπίδων υπήρχαν για να ξεκινήσει το παιχνίδι, έφυγε και στα περιβάλλοντα χώρα υπήρχαν συγκρούσεις με την αστυνομία. Έγινε χρήση χημικών. Υπάρχει λοιπόν και ένα συλλοπληρωματικό θεματάκι που θα πρέπει να έχει υπόψη του. Βέβαια, το φύλλο αγώνα δεν το έχουμε πει διακόμα. Όχι, έτσι, έχει κλείσει αυτό. Εχθές όχι, ήταν... αλλά λέει ο διαιτητής καταγράφει ότι με βάση ό,τι του μετέφεραν κτλ. Διότι δεν ήταν στη συγκεκριμένη στιγμή παρόν, έγινε το κτύπημα. Όμως το τι θα ισχύσει τελικά έχει να κάνει με το οπτικοακουστικό υλικό. Υπάρχουν ακριβώς και κάμερες και όλα που να τα δει. Με τις συμπληρωματικές εκθέσεις, με τις εκθέσεις της αστυνομίας, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου ξεκάθαρα νομίζω φαίνεται το τι ακριβώς συνέβη. Από εκεί και πέρα, ο κανονισμός λέει στο εδάφιο 5, μετά την ρήψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως αγωνιστικό χώρο, υπάρχει ο κίνδυνος χρηματικού προστίμου από 6 έως 80.000 ευρώ και σε δεύτερη το σημαντικό ανάγνωση, για τις ομάδες είναι αφαίρεση. Στο εδάφιο 5, αν υπάρξει σωματική βλάβη, τότε εκεί είναι αφαίρεση 3 βαθμών. Μάλιστα. Με την αφαίρεση των 3 βαθμών. Και τιμωρία της έδρας 2 αγωνιστικές και κλεισμένων. Εδώ, αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσει. Πηγαίνει η ΑΕΚ ακόμα πιο μπροστά, έτσι. Αυτό θα δούμε είναι τη βαθμολογία σε λίγο μέρη. Έχεις δίκιο, αν όλα αυτά συμβούν για τον ΠΑΟΚ, όπως είχαν γίνει με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει και αυτό που λέμε δεδικασμένο. Τότε πραγματικά η ΑΕΚ θα βγει ωφελημένη, που χωρίς να ιδρώσει, παίζει και απόψε στο Περιστέρι ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θα βρεθεί επικεφαλής τουλάχιστον 2 βαθμούς, μπορεί και παραπάνω αν πάρει το τρίποντο απόψε. Να δούμε όμως και κάποιες αντιδράσεις αμέσως μετά από αυτά τα γεγονότα. Την αντίδραση του Ολυμπιακού με τον αντιπρόεδρο του, τον Σάββα Θεοδωρίδη, που πήρε την ομάδα και έφυγε, αλλά και τον Αντελίνο Βιερίνια, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, που δεν μπορούσε να καταλάβει το γιατί δεν θα αγωνιστεί. Πήρα την ομάδα και έφυγε. Και πώς κατέληξε. Είναι αυτό, να σου πω τι είναι αυτό, ρε. Είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η απάντηση είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ας αναλάβουν όλες τις ευθύνες. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι ο Όμως, ρε παιδιά, έχω μία ερώτηση. Τι κάνουν αυτοί οι παράγοντες πέραν των ποδοσφαιρικών παράγοντων? Πάνω από τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Δεν υπάρχει Υπουργείο Αρμόδιο. Δεν υπάρχει αρμόδιος υπουργός. Τι κάνει. Έχει θεσμοθετήσει αυτούς τους νόμους. Τι είναι οι νόμοι, αφού εδώ μιλάμε, δεν υπάρχει καν σεβασμός σε νόμους. Δηλαδή, θα γίνονται πάντα επεισόδια, θα γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορείς όμως. Το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο είναι τραγικό. Δεν συμβαίνει πουθενά. Το τραγικό είναι των παραγόντων που τα αυτόν τον κόσμο, τον φανατίζουν, τον κάνουν στρατό και δεν τον κάνουν φίλαθλο. Εντάξει, βέβαια, επειδή εδώ δεν είχαμε κάτι γενικευμένο, όπως δεν είχαμε και στη Λεωφόρο, που ήταν ένα κουτάκι. Είναι αλήθεια ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ομάδες μπορεί να είναι και άμυρες, μπορεί να είναι και δέσμιες της ψυχοσύνθεσης του τρόπου που θα θελήσει να αντιδράσει ένα και μόνο άτομο. Εντάξει, καλά, το θυμικό το ενισχύουν οι ομάδες. Εγώ αυτούς, να σου πω κάτι αλλά... τώρα. Κάποιος έχει επενδύσει σε αυτό το πρωτάθλημα. Για να το πάμε και επιχειρηματικά πια. Να, επειδή μιλάμε για επιχειρήσεις, χρήματα, δίνουν λεφτά κάποιοι. Και μετά λέμε γιατί δεν πάνε να κάνουν επένδυση στις ομάδες. Εδώ επένδυση. Να πούμε είναι ο Όσκαρ Γκαρθία που φεύγει με το σκίσιμο στα χείλη. Υπήρχε και η σχετική ανακοίνωση. Υποβασταζόμενος. Επίσης ο ΠΑΟΚ λέει ότι δεν πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά πήγε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο φέρεται να έχει και χορηγική σχέση, τουλάχιστον το παρακλάδι της Αθήνας, του τώρα, Πειραιά, εντάξει, μπαίνουμε μετά με σε τον άλλα... Ολυμπιακό. Κανάλια. Εντάξει, ο καθένας τώρα προσπαθεί να περισσώσει ό,τι τώρα σώζεται. Τώρα ο καθένας θα πει ό,τι θέλει, ναι, Λεωνίδα. Ναι, ωραία, κολοκυθόπιτα τώρα, πια τελείωσε και το πράγμα. Και από την άλλη, παράγοντες του ΠΑΟΚ λένε ότι ήταν προσχηματική η προσπάθεια που έδειχναν ότι κάνουν στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Παράγοντες του Ολυμπιακού, αστυνομικό δελτίο, ιατροδικαστές, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Το έχουν κάνει δυστυχώς ανταμούτρα τους κάποιοι και δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει, γιατί σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια ταινία από ταμιακή μηχανή. Φοβάμαι ότι όλα αυτά θα πυροδοτήσουν νέο κύκλο βεντέτας ανάμεσα σε οπαδούς, ομάδες. Γι' αυτό πρέπει να τελειώνει εδώ αυτό το απόστημα. Θα πρέπει και η πολιτεία να λάβει τις ευθύνες της, να τους καλέσει όλους αυτούς τους κύριους και να τους πει ότι στην επόμενη φορά τρίτη κατηγορία. Την επόμενη φορά πιο σκληρά μέτρα. Πας και φιλοτιμηθεί κανένας
και καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι αθλητισμός, δεν είναι κάτι άλλο. Όχι, έχουμε εγώ δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια γιατί υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού. Αν είναι να καταργηθεί το Υπουργείο Αθλητισμού. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα πλέον. Δεν είναι όμως, Νίκο, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν τόσα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, τόσες εγκαταστάσεις τα οποία είναι αναξιοποίητα. Εκεί κάνουν κάτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γήπεδα που είναι στρατόπεδα πια. Μπράβο. Και αυτό. Εγώ υπάρχει, μαζεύονται εγώ οι στρατοί για να πολεμήσουν. Εγώ είμαι υπέρ της αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών με γνώμονα την προσωπική ευθύνη του καθενός. Υπάρχουν κυκλώματα, κυκλώματα τηλεόρασης. Υπάρχει όμως... Μπορεί να εντοπιστεί οποιοδήποτε, όπως έχει εντοπιστεί στο παρελθόν, ποιος πέταξε και τι, να το νιώσει το πετσί του στη τσέπη στη ζωή του. Πριν φτάσουμε και ο επόμενος το παραδειγματιστεί. Πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πριν φτάσουμε στο επίπεδο του καθενός και της προσωπικής ευθύνης, δεν θα στηριχθεί ένα οικοδόμημα που λέγεται πρωτάθλημα στον κάθε ανεγκέφαλο, πρώτον. Δεύτερον, εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό. Ποιος εισαγγελέας ασχολήθηκε με δηλώσεις παραγόντων που δυναμωτίζουν το κλίμα και οδηγούν σε τέτοιες πράξεις? Πότε ένας παράγοντας λοιπόν συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αυτόφορο για δηλώσεις που έκανε και έβαζαν λάδι στη φωτιά ή προκαλούσαν χουλιγκανισμούς, βιοπραγίες και όλα αυτά? Ποιος? Έχει στα γίνει, πρωτοσέλ... αλλά όχι στο βαθμό που θα μπορούσε τίποτα να δεν έχει λειτουργήσει γίνει. Αποτρεπτικά. Ποιος εισαγγελέας έχει ασχοληθεί με διάφορους τίτλους που διαβάζουμε από site μέχρι αθλητικές εφημερίδες, όπου ουσιαστικά δείχνουν τον δρόμο του χουλιγκανισμού? Ποιος έχει ασχοληθεί? Κανένας. Ταΐζουμε λοιπόν ένα τέρας και μετά όταν το τέρας κάνει κάτι λέμε πω τι πάθαμε. Ενώ όλοι τα σχολιάζουμε, Λεωνίδα, κάθε μέρα εδώ δεν είμαστε. Φωστά. Και τα βλέπουμε και λέμε από δηλώσεις παραγόντων, από πρωτοσέλιδα. Δηλαδή να σκοτωθούνε. Λοιπόν. Είχαμε και στο παρελθόν όμως αιματηρά γεγονότα. Έτσι. Δηλαδή να σκοτωθούμε πάλι, ποιος ο λόγος? Για να δούμε τώρα. Θα δούμε. Τελικά πώς θα κριθεί αυτά... αυτό το πρωτάθλημα, αν θα κριθεί στα χαρτιά, αν θα κριθεί στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό τη που ρώτησες, Μέρη, ακριβώς θα το δούμε στην πορεία, αφού δούμε τα αποτελέσματα. Από το Σάββατο, ο Παπάς Γιάννη με τον Λεβαδιακό και ο Πανιώνης με τον Αστέρα Τρίπολης έμειναν στο 0-0. Είναι και αυτό ενδεικτικό του πρωταθλήματός μας. Δεν μπαίνουν γκολ, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα βλέπουμε ότι έχουν επενδύσει στο θέαμα και στην παραγωγή τερμάτων. Παναθηναϊκός Λαμία 2-0 και την Κυριακή Ξάνθη Απόλλων Σμύρνης 2-0, ΑΕΚ Πλατανιάς 1-0, Πανετολικός Κέρκυρα 1-0. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός φυσικά δεν ξεκίνησε όπως περιμένουμε. ΑΕΛ Πλατανιάς. Ναι, ΑΕΛ Πλατανιάς, σωστά. Και Παναθηναϊκός Λαμία. Ναι, και την Δευτέρα σήμερα κλείνει η αγωνιστική με 26 Δευτέρου στις 7.30 με το παιχνίδι του Ατρομήτου με λοιπόν, την ΑΕΛ. Η βαθμολογία. Πες τη βαθμολογία. Δούμε τη βαθμολογία. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι. Εκτός από την κορυφή και η πεντάδα. Έχει ενδιαφέρον, βέβαια. Κάποιοι αναθάρισαν. ΠΑΟΚ λοιπόν 52. Εκτός συναγωνισμού και ανταγωνισμού κορυφής. Ο αστερίσκος έχει να κάνει ότι δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από αυτό. Κοίτα το παιχνίδι. Κοίτα πόσες αστερίσκους έχουμε. Εάν αφαιρεστούν οι τρεις βαθμοί, θα πάει στους 49. Έτσι. Η ΑΕΚ, οπότε να διορθώσω σε σχέση με πριν, ότι θα ξεφύγει συνολικά 4. Ναι. Ο Ολυμπιακός 46, ούτε από αυτόν έχουν αφαιρεθεί οι τρεις βαθμοί για τα γεγονότα με την ΑΕΚ ακόμα. Τελεσίδικα τουλάχιστον. Έχει να παίρνει τρεις αν τους πάρει, έτσι. Ο Ολυμπιακός, ναι. Όχι, εδώ είναι στο 46 όπως ήταν. Ναι, όπως ήταν. Δεν έχει το χθεσινό δεν έχει. Ναι, έχει να πάρει τους τρεις τους χθεσινούς, σωστά. Ατρόμητος 42. Και συνεχίζουμε με Ξάνθη 32, Πανιώνιος 32, Παναθηναϊκός, εδώ είσαι Νίκο. Ναι, αλλά, εντάξει. Στην 7η θέση 30. Θα προσπαθήσει λοιπόν να πάει προς τα πάνω. Όχι τίποτα, αποκλειστήκαμε από την 29. Αστέρας Τρίπολης 29, Πανετολικός 29, Λεβαδιακός 26, ΑΕΛ 25 και Λαμία 20. Ωραία. Να δούμε τώρα τι έγινε. Περίμενε, περίμενε. Τρέιλερ. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και τρέιλερ. Να ολοκληρώσουμε τις κάρτες. Ωραία.